Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά, περνάτε όμορφο? Πώς τα περνάτε, πείτε μου? Ήρθε και το Halloween, σας ανέβασα και το βίντεο. Τελικά δεν ξύρισα τη μαλλιά μου. Αν θέλετε να το δείτε, μπορείτε να θα εμφανιστεί εδώ πάνω, μπορείτε να το πατήσετε. Και σήμερα είπα να σας κάνω κάτι πιο funky, κάτι πιο έτσι βραδινό, λίγο πιο χρωματιστό. Και με τι θα σας το κάνω όμως, έτσι? Θα σας το κάνω με τα matte ink από Maybelline. Ανυπομονώ πραγματικά να δείτε αυτό το βίντεο. Η αλήθεια είναι πως πριν τραβήξω αυτό το βίντεο νόμιζα ότι τραβούσα, βάφτηκα, ξεβάφτηκα και τώρα θα σας το ξαναδείξω. Ελπίζω αυτό να το τραβάω, Θεέ μου, γιατί δεν το τραβούσα το προηγούμενο. Πάμε να δούμε τι σας επιφυλάσσει αυτό το βίντεο. Θα ξεκινήσω με το νούμερο 60. Θα προσθέσω στην παλέτα μου λίγο από το χρώμα και θα το χρησιμοποιήσω σαν βάση. Έχω κάνει ήδη τη βάση στο πρόσωπό μου με το Dream Setting Liquid από Maybelline, το οποίο είναι ένα make-up το οποίο έχει μέσα υαλουρονικό, άρα είναι πάρα πολύ ενυδατικό make-up, για να σου δώσω να καταλάβεις. Είναι αυτό εδώ. Η δικιά μου απόχρωση είναι η 30 Sand. Έχει και 13 δίκτυ SPF και μου αρέσει πάρα πολύ πραγματικά, ειδικά για αυτούς τους μήνες, γιατί δεν θέλω να φοράω και αντιλιακό. Φοράω αυτό και είμαι καλυμμένη. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνω και στο άλλο μάτι, δηλαδή θα το χρησιμοποιήσω σαν βάση αυτό το χρώμα, το 60. Θα μου πεις παλέτα. Τέλεια, αφού δώσαμε έτσι λίγο χρωματάκι, πάμε να τα ροκάρουμε όλα τώρα. Όλα για όλα. Θα χρησιμοποιήσω το 110. Πάλι θα βάλω στην παλετίτσα μου εδώ. Και με ένα ίσιο πινελάκι έτσι, αυτό το έχω πάρει το AliExpress, σας το δείχνω πολύ συχνά, το ξέρω, αλλά το αγαπώ. Θα πάρω και θα σχηματίσω μια γραμμή έτσι εδώ. Θα τη σβήσω σιγά σιγά προς το έξω. Και μετά θα αρχίσω να την ανεβάζω προς τα πάνω. Και προς τα μέσα εδώ. Άρα σχηματίζω μια γωνία. Κάπως έτσι. Αλλά μη σε τρομάζει, γιατί εννοείται θα πάρω το 60 και θα κάνω ένα ωραίο blending με το ίδιο πινέλο που χρησιμοποίησα πριν και θα σβήσω το έντονο χρώμα του μοβ που έχω βάλει στο μάτι μου, το γλυκάνω. Και βγαίνει αυτό το τέλειο αποτέλεσμα. Το ίδιο θα κάνω και από το άλλο μάτι. Σφυρίζω τραγούδο. Α, ξέρετε από πού είναι αυτό που τραγούδισα μόλις? Άμα ξέρετε, θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Όσοι είστε Disney fan, το ξέρετε. Αυτά τα κραγιόν, αν δεν τα έχεις χρησιμοποιήσει σαν κραγιόν, χάνεις πολύ πράγμα από τη ζωή σου. Να ξέρεις, είναι ό,τι πιο αδιάβροχο, ό,τι πιο μη που φεύγει. Δεν φεύγει, παιδιά, με τίποτα, πραγματικά. Ουλαλά! Και από τη συλλεκτική παλέτα Metallic Liquid Lipstick Set θα χρησιμοποιήσω το Blizzard, που είναι το ανοιχτό χρώμα αυτό εδώ,
σαν σκιά και αυτό θα το χρησιμοποιήσω. Είναι matte και με βολεύει πάρα πολύ. Θα βάλω πάλι στην παλετίτσα μου εδώ. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, επειδή μπορεί να μην δείτε τη βρείτε, τη MAC το Dazzled Shadow Liquid, το οποίο είναι η απόχρωση Diamond Crumples. Απλά μπλεδίζει λίγο παραπάνω σε σχέση με το άλλο, αν τα δείτε δηλαδή μαζί. Ένα πινελάκι από το Michi που είναι έτσι flat θα πάρω και θα βάλω wow. Λίγο glitter ρε αδερφέ σε αυτό το μάτι και θα σβήσω προς το μόβ. Τέλεια, το ίδιο θα κάνω και στο άλλο μάτι και έχουμε ένα πολύ ωραίο γλυτεράτο μάτι με κραγιόν. Τόσο απλά, μα τόσο απλά. Αμέσως μετά εγώ θα χρησιμοποιήσω το Tattoo Liner. Είναι η απόχρωση Rich Amethyst, η 940, αλλά είναι ακριβώς ίδιο χρώμα αυτό, δηλαδή αν δεν έχετε αυτό το μολύβι, επειδή δεν θα το βάλω μέσα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 110 Matte Ink. Και θα βάλω ελάχιστο στο κάτω μέρος του βλεφάρου, εδώ. Και θα το σβήσω προς τα μπροστά και προς τα πάνω για να δώσω ένταση σε αυτό το eyeliner που έχουμε κάνει εδώ με το κραγιόν. Τόσο απλό, τόσο εύκολο και με τι, με κραγιόν. Θα συνεχίσω με το κονσιλεράκι μου από το Instant Eraser από Maybelline, είναι η απόχρωση 07 Sand, η δική μου. Με το Beauty Blender από Real Technique. Θα βάλω και λίγο πάνω εδώ, γιατί επειδή είναι κραγιόν, δεν μπλεντάρεται 100% ωραία, οπότε θέλει κάτι λιπαρό. Και τσακ, εναρμονίστηκαν κάπως. Αμέσως μετά θα προχωρήσουμε στο contouring από την Grow Squad. Θα πάρω και τις τρεις αποχρώσεις που έχει, είναι μια πάρα πολύ ωραία οικονομική παλέτα. Και φυσικά πάντα τραβάω την σκιά από το μάτι προς τα έξω. Είτε κάνω contouring, είτε βάζω blush, rouge δηλαδή. Με την Master Blush από Maybelline θα χρησιμοποιήσω και τα τρία mauve χρώματα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Φυσήξω λίγο γιατί βγαίνουν πολύ έντονα. Θα βάλω σε όλο το οστό και πάνω, πολύ κοντά στο μάτι πάω, εδώ, για να δώσω έτσι μια διαφορετική αίσθηση. Από την ίδια παλέτα θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την απόχρωση του highlight. Τραβάω και λίγο προς τα κάτω για να ενωθεί λίγο με το ρούζι μου το highlight. Είναι πάρα πολύ έντονο, είναι τέλειο. Πεθαίνω. Και νομίζω πως έχει λίγο ελαφρύ glitter μέσα, πολύ λίγο. Πάρω ένα πινέλο έτσι τύπου για να σβήνει μολύβι, είναι αυτό σαν μολυβάκι, και θα βάλω στην εσωτερική γωνία εδώ του ματιού για να δώσω αυτό το κάτι που έλειπε. Πάμε να βάλουμε και τη μασχαρίτσα μας. Εντάξει, αν το κάνεις βραδινό αυτό το look και βάλεις και μια βλεοφαρίδα, θα απογειωθεί.
την Colossal, την Waterproof θα βάλω από Maybelline. Στην αρχή όταν την είχα πρωτοδοκιμάσει, το στομάχι μου διαμαρτύρεται. Στην αρχή όταν την είχα πρωτοδοκιμάσει δεν μου είχε αρέσει, να πω την αλήθεια, γιατί ήταν πολύ υγρή. Αλλά γενικά το παθαίνω αυτό με τις μάσκαρες, τις αφήνω λίγο να ξεραθούν και μετά, δηλαδή τους δίνω πολλές ευκαιρίες και μετά κρίνω το αποτέλεσμά τους. Πλέον μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μάσκαρα και μου αρέσει ακόμη περισσότερο ότι είναι αδιάβροχη. Οπότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα στο να λερωθείς, αν κλάψεις. Πάντα να κοιτάτε κάτω όταν βάζετε μάσκαρα. Δηλαδή ο καθρέφτης σας να είναι πιο χαμηλά, εσείς να βλέπετε κάτω, για να πάει η βλεφαρίδα πιο ψηλά. Τέλεια, αφού βάλαμε και τη μάσκαρά μας, το look είναι σχεδόν ολοκληρωμένο. Η αλήθεια είναι πως την πρώτη φορά που έφτιαξα αυτό το look είχα βάλει σκούρο κραγιόν, είναι αυτό το 110 που έχω βάλει και για eyeliner, αλλά σήμερα επειδή είναι πρωί θα βάλω το νούμερο 60, που πιστεύω πως πάλι ταιριάζει, γιατί από τη στιγμή που έχουμε τα ίδια χρώματα στα μάτια ταιριάζουν και τα δύο. Θα το κάνω λίγο πιο πρωινό. Θα κλείσω αυτό το μακιγιάζ με το Dream Satin Mist. Και το νεραϊδένιο αυτό look μου είναι έτοιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε πατήστε like από κάτω, αφήστε μου τα σχόλιά σας, πείτε μου τις ιδέες σας, πείτε μου αν έχετε δοκιμάσει τα Matte Ink και να μου πείτε ποια απόχρωση είναι η αγαπημένη σας. Και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά!